Τις 121 ψυχές που έσβησαν στις 14 Αυγούστου του 2005 στο γραμματικό, μνημόνευσε σήμερα η Κύπρος. Στο Παραλίμνη, την πόλη που θρύνησε τα περισσότερα θύματα κατά την αεροπορική τραγωδία, το μνημόσυνο τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου. Πολιτεία, συγγενείς και φίλοι τίμησαν τη μνήμη του Οδυσσέα, της Ξένιας και της Χρύσος Κουτσόφτα, του Χρήστου, της Αντωνίας, της Εύελιν, του Ξένιου και του Μάρκου Πυρίλη, του Αντώνη, της Μαρίας, του Χρήστου και της Χριστίνας Αντωνίου, καθώς επίσης και του Πανίκου και της Φανής Κιτρομιλίδη και του Γιάννη Κεντίνας Παπαχριστοδούλου, οι οποίοι κατάγονταν από το Παραλίμνη, αλλά διέμεναν στη Λεμέσο. Κύριε Ναόπαυσο, που σηκώσαν και κείμενο δούλο σου. Το θυμάδον παραλυπηθών της αεροπορικής τραγωδίας. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλα. Σήμερα, εκκλησία, πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων με καταγωγή από το Παραλίμνη, αλλά και όλους όσοι παρευρίσκονται στον Ιερό Ναό, προσευχόμαστε υπέρ αναπαύσεως των ψυχών και τιμούμε την μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων, το οποίο το νήμα της ζωής κόβηκε τόσο άδικα και αναπάντητο. Μνημόσυνα τελέστηκαν και στις ενορίες των υπόλοιπων θυμάτων σε ολόκληρη την Κύπρο.